Θα πάμε τώρα στο Δήμο Μονεμβασίας. Θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Μονεμβασίας, τον κύριο Ηρακλή Τρεχίλη. Μάλιστα να θυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μία ακόμα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη και αυτή η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας. Δήμαρχε, καλή σας ημέρα από τη Σπάρτη. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ακόμα υγιένουμε. Αυτό είναι τώρα, ανησυχούμε πάρα πολύ με όλα αυτά που συμβαίνουν και προσπαθούμε τουλάχιστον την υγεία μας να την έχουμε καλά. Εντάξει, τώρα από το θέμα του κορονοϊού, όπως λέτε, θα παρακολουθεί ο κόσμος πολύ αναλυτικά. Εγώ πρέπει να σας πω ότι σήμερα κάνουμε rapid test στους Μολάους και στη Νεάπολη. Mm-hmm. Είναι δωρεά του Δήμου. Και κυρίως απευθύνονται στα παιδιά ή σε αυτούς που θα έρθουν στη Λακωνία, που επαναπατρίζονται με κάποιο τρόπο, ναι, για τις γιορτές. Τους έχουμε στείλει κάποιες οδηγίες, έχουμε δημοσιεύσει με μια ενδιαφέρουσα. Βγάλατε και μια ανακοίνωση, ναι. Ναι, νομίζω ότι είναι σαφέστατη και καλό θα είναι να την ακολουθήσουν. Και σήμερα το πρωί, μια που το μελετήσατε, έχουμε ξεκινήσει από τις 10 η ώρα και κάνουμε τα rapid test εκεί πέρα. Mm-hmm. Κέντρο Υγείας στη Νεάπολη και κλιμάκιο του νοσοκομείου Μολάων στη μαθητική εστία των Μολάων, όπου έχουμε φτιάξει εκεί ένα χώρο. Ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα. Ελπίζουμε οι επισκέπτες που θα έρθουν να σεβαστούν αυτές τις οδηγίες, γιατί επισκέπτονται κυρίως μια περιοχή η οποία ακόμα είναι με ελάχιστα, ναι, κρούσματα, και τα παιδιά τα οποία επιστρέφουν να σεβαστούν τους γονείς και τους άλλους τους φίλους που θα συναναστραφούν. Και ελπίζω να πάει καλά και αυτό το κύμα, όπως πήγαινε καλά και στο πρώτο κύμα με τους μετανάστες, εργάτες γης δηλαδή, που, ναι, είναι οι αλλοδαποί και έχουμε πάρα πολλούς στο Δήμο μας. Και όπως πήγε και το δεύτερο κύμα με την αρχή του lockdown, που κατέβηκαν όλοι για ελιές και φοιτητές βέβαια, αλλά και κάτοικοι άλλων περιοχών, οι οποίοι όμως έχουν έτσι καλλιέργειες και κτήματα στην περιοχή μας και ήρθανε. Αυτά τα δύο τα ξεπεράσαμε, ας πούμε, αυρόχης ποσή, με πολύ λίγα κρούσματα. Ελέγχθηκαν και πήγαν καλά. Ελπίζω και αυτό το κρούσμα, το κύμα, το τρίτο, ναι, να πάει καλά μέσα στις γιορτές και να μπορούμε να ελπίζουμε έτσι όπως ελπίζουμε βάσιμα μέχρι τώρα. Δήμαρχε, όταν λέτε επισκέπτες, είναι ντόπιοι ή είναι και κάποιοι που θα έρθουν για τις μέρες των γιορτών? Κυρίως είναι ντόπιοι. Ναι. Αλλά ναι, αυτοί που έρχονται στις γιορτές, ναι, αλλά έλκουν την καταγωγή τους από εδώ και βέβαια το μεγαλύτερο τμήμα από αυτούς είναι οι φοιτητές που έρχονται τώρα για τις γιορτές. Ναι, έρχονται στο σπίτι τους, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, έτσι κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Ασυνήθιστο δεν είναι, ναι, καθόλου. Και πρέπει να έρχονται. Βέβαια. Αλλά είναι ειδική χρονιά και πρέπει να τηρούν κάποιους όρους. Ναι. Και να έχουν κάποια προφύλαξη κάποιες μέρες πριν φύγουν από τις πόλεις που σπουδάζουν. Και όταν έρχονται εδώ 2-3 μέρες να προσέχουν πάρα πολύ, mm-hmm, τουλάχιστον. Και καλό είναι να κάνουν και ένα rapid test αφού τους δίνουμε, mm-hmm, την ευκαιρία όλη αυτή τη βδομάδα και πιθανόν και την επόμενη, για να μην κολλήσουν ή να φέρουν τον ιό πρώτα-πρώτα, mm-hmm, στις οικογένειές τους. Και ειδικά όσοι θα έρθουν από επιβαρημένες περιοχές. Φοιτούν, ναι, δηλαδή σε πανεπιστήμια, ναι, σε επιβαρημένες περιοχές. Αυτή, αλλά καλό είναι να τα φυλάμε όλα, γιατί δεν ξέρεις από πού σε εμφανίζεται. Δηλαδή υπευθυνότητα θα πρέπει να δείξουν τα παιδιά, οι φοιτητές και όσοι άλλοι επισκεφθούν το Δήμο. Εννοείται. Αυτό ακριβώς λέμε. Μάλιστα. Εμείς έχουμε προχωρήσει πρώτα-πρώτα στην ελαιοσυγκομιδή πάρα πολύ. Ναι. Ξέρετε ότι είναι ένας δήμος που παράγει πάρα πολύ και καλό ποιοτικό λάδι. Μέχρι κάποια στιγμή οι τιμές πήγαιναν καλά, τώρα δεν πάνε καλά. Ναι, και δεν υπάρχει και ζήτηση. Και αυτό βέβαια υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις και τους εργάτες. Ναι. Οπότε έχουμε ένα θέμα αυτόν τον καιρό. Πιστεύω θα ξεπεραστεί και αυτό σιγά σιγά, για να δούμε και με τον καινούριο χρόνο τι θα γίνει που κλείνει φορολογικά η χρονιά. Mm-hmm. Επίσης είχαμε ένα πρόβλημα με μια σφοδή χαλαζόπτωση σε μια περιοχή, ναι, του Δήμου, την οποία το έχουμε ρυθμίσει σε σχέση με τον ΕΛΓΑ τουλάχιστον, αλλά η ζημιά φαίνεται ότι είναι μεγάλη. Ήρθαν για αυτοψία? Ναι, βέβαια. Ναι. Έχουν έρθει και επειδή υπήρχαν και γεωπόνοι, έχουν ξεκινήσει ήδη τις εκτιμήσεις. Ναι. Δεν έχουμε θέμα με αυτό. Αλλά ξέρετε καλά ότι όταν γίνει μια ζημιά κάπου, αυτή η περιοχή μετά υποβαθμίζεται και υποβάζονται τα προϊόντα και υπάρχει πρόβλημα όλο τον χρόνο. Το καλύτερο είναι να μην χρειάζεται το ΕΛΓΑ και να μην γίνονται, ναι, ζημιές. Τώρα από την πλευρά του Δήμου, εμείς όπως ξέρετε λειτουργούμε με περιτροπής προσωπικό, με ειδικές άδειες κτλ. Ναι. Παρ' όλα αυτά έχουμε ρυθμίσει όλες τις δημοτικές ενότητες και εξυπηρετούνται πλήρως οι δημότες. Είτε με ραντεβού είτε με κάποιον άλλο τρόπο, ναι, πάντως και μέσω των ΚΕΠ
γίνεται μια πολύ καλή δουλειά, πιστεύω. Και παράλληλα εκπονούμε και πάρα πολλές μελέτες και σήμερα, να τυχαία όπως με παίρνετε, αυτή τη στιγμή η Οικονομική Επιτροπή θα εγκρίνει δύο μεγάλες προτάσεις, μία για αγροτική οδοπία και μία για ίδρυυση που θα πάνε στον Τρίτσι. Μάλιστα. Παράλληλα όλα, σχεδόν τα έργα έχουν προχωρήσει κανονικά. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα έγκριση τελευταία για την ολοκλήρωση του τουριστικού περιπτέρου στη Μονεβάσια, ένα ύψος αρκετά μεγάλο, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, όπου πια θα προσθεθεί... αρκετά τα χρήματα, Αρκετά θα προσθεθεί μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για να καλύψει τα συνέδρια που χρειάζεται να γίνονται στη Μονεβάσια από διάφορους φορείς και ιδίως τα καλοκαίρια, γιατί εκεί δεν είχαμε ποτέ μεγάλη αίθουσα για να μπορεί να εξυπηρετήσει τέτοιες εκδηλώσεις. Ναι. Παράλληλα ασχολούμαστε με όλα τα πράγματα. Αγροτική οδοπία, και κυρίως με προτάσεις και με το να τελειώσουμε τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ναι, γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθούν αυτά κάποια στιγμή. Έτσι δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε σε αυτή την κατάσταση ότι έχουμε περιθώριο να περιμένουμε. Όχι, όχι. Προχωρούν εκτός κάποια που μπορεί να έχουν κάποιες επιπλοκές ανεξάρτητες, προχωρούν τα άλλα κανονικά. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είμαστε και μέσα στο χειμώνα και κάποιες εργασίες όπως ασφαλτοστρώσεις, ας πούμε, δεν μπορούν να γίνουν λίγο αργότερα. Το θέμα είναι να προγραμματιστούν και να υπάρχουν και τα κονδύλια, οπότε κάποια στιγμή θα γίνουν με το προγραμματισμός γίνεται. Έχουμε συμμετάσχει, έχουμε κάνει, υποβάλει προτάσεις σε όλες τις προσκλήσεις που έχουν γίνει, είτε στον Τρίτσι τώρα που γίνεται, είτε στο ΕΣΠΑ. Και από εκεί και πέρα προχωράμε κανονικά. Δηλαδή οι υπηρεσίες μας δεν έχουν κατεβάσει ταχύτητα, ίσα-ίσα το αντίθετο γίνεται. Παρόλο που, όπως είπατε, έτσι δεν εργάζεται όλο το προσωπικό, ωστόσο προχωρά ο Δήμος κανονικά. Ναι, προχωρά έτσι. Κανονικά. Είμαστε ευχαριστημένοι σε αυτό. Απόψε είναι η τελευταία συνεδρίαση για το 2020, έχει και την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι θα είναι η τελευταία, εκτός αν προκύψει κάτι. Έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα, το οποίο το έχουμε προτάξει, είναι η αγορά της οικίας του ποιητή Γιάννη Ρίτσου μέσα στο κάστρο της Μονεβάσιας. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν όλοι. Για να γίνει μουσείο. Ναι, για να γίνει μουσείο. Είναι η αρχή, η πρώτη απόφαση και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία, η νόμιμη και λίγο ελαφρώς περίπλοκη για τους Δήμους. Αλλά πιστεύω θα τη φέρουμε σε πέρας, έτσι ώστε νομίζω θα είναι ένα από τα... Το ζητάει και η κοινωνία της Μονεβασίας, αλλά και γενικότερα του Δήμου. Ναι. Τώρα, Δήμαρχε, οι επαγγελματίες της περιοχής, στην εστίαση, όσοι έχουν εμπορικά καταστήματα, με τη μειωμένη κίνηση, έτσι όπως πήγε η χρονιά αυτή, το καλοκαίρι, σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό τώρα, όπως λειτουργούν τα καταστήματα, στους Μολάους για παράδειγμα και όπου αλλού υπάρχουν εμπορικά καταστήματα με το click away, τι σας λένε, τι σας μεταφέρουν, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα? Ευτυχώς που πήγε κάπως καλά το καλοκαίρι. Ναι. Κάτι κάλυψαν. Τώρα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εννοείται. Ναι. Όταν και το click away θα βοηθήσει κάποια καταστήματα, δεν ήταν κακό. Ναι. Ένα 10-20%. Από το να είναι κλειστά τελείως. Ναι. Ανάλογα με το κατάστημα. Τα καταστήματα της εστίασης έχουν μεγάλο πρόβλημα. Οι επαγγελματίες έχουν μεγάλο πρόβλημα. Θα τα ξέρετε, είναι γνωστά. Ναι. Ό,τι ισχύει για την άλλη υπόλοιπη Ελλάδα. Ό,τι ισχύει είναι και για μας και μάλιστα και περισσότερο, γιατί εδώ η περιοχή το χειμώνα δεν έχει τουρισμό. Ναι. Είναι οι εγγενείς εδώ οι κάτοικοι, οι οποίοι κινούνται με κάποιον ένα με τον άλλο τρόπο. Υπάρχει πρόβλημα. Και εγώ προσωπικά σαν επαγγελματίας αντιμετωπίζω πρόβλημα και οι περισσότεροι. Αλλά να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι αφενός πρέπει να αντέξουμε. Ναι. Αφετέρου πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί προέχει, όπως λέμε, η υγεία. Βέβαια. Δεν το συζητάμε. Άρα τα βάζουμε τα άλλα στην άκρη, τα βάζουμε λίγο κάτω από το χαλί, τα αφήνουμε λίγο πίσω να δούμε τα επαγγελματικά τι γίνεται. Γίνονται κάποιες προσπάθειες και δίνονται κάποια χρήματα, από ό,τι γνωρίζω, και η επιστρεφτέα προκαταβολή και το ένα και το άλλο, και από εκεί και πέρα να δούμε. Σας είπα όμως, αυτή η εποχή είναι να αντέξουμε, έως ότου έρθει το εμβόλιο. Αν θέλετε να κάνετε κάποια κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρέπει να γίνει, είναι γιατί καθυστερεί να εγκρίνει το εμβόλιο, ενώ οι άλλες χώρες το έχουν ήδη κάνει. Και είναι ένα αποτέλεσμα από εκεί και πέρα, το οποίο δεν είναι καλό, γιατί παίρνεις λιγότερες δόσεις. Όταν το έχει εγκρίνει η Ελβετία, Καναδάς, Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία, δεν βλέπω το λόγο γιατί έπρεπε να περιμένουν να συνεδριάσει στις 29 που λέγαν του μηνός και τώρα στις 22 να παρακαλούν την Επιτροπή. Έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα να πάει πολύ πιο γρήγορα. Ίσως περιμένουν να δουν πώς θα πάει σε άλλες χώρες που έχουν ξεκινήσει και το κάνουν. Επειδή είναι και καινούριο το εμβόλιο ενδεχομένως, δεν ξέρω. Άλλο αυτό. Ένα άλλο κομμάτι. Ναι.
αν είναι καινούριο ή όχι, είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι και ασφαλές θα είναι και θα το κάνω πρώτος, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κινηθούν πιο γρήγορα. Ναι. Γιατί η ελπίδα που δίνει στον κόσμο και ειδικά στους μεγαλύτερους που κινδυνεύουν περισσότερο, είναι ότι θα κάνουν το εμβόλιο. Έτσι ότι θα τους έχεις, θα τους λες. Θα τους λες ότι για 1-2 χρόνια θα είσαι με τη μάσκα και με το ένα και με το άλλο και θα είσαι με το φόβο να κυκλοφορείς. Δεν τους το λες αυτό, γιατί μετά δεν ελπίζει. Ναι. Η ελπίδα είναι να γίνει σύντομα το εμβόλιο. Αυτό το έχουν καταλάβει. Η συντριπτική πλειοψηφία. Άρα εκεί πρέπει να κινηθείς. Να γίνει γρήγορα και σωστά. Ναι. Να δούμε πώς θα πάει η διαδικασία. Και υπάρχει οργάνωση από την κυβέρνηση για το πότε θα γίνουν τα εμβόλια, πώς θα γίνουν τα κέντρα. Εμένα η έμφαση μου είναι στην ταχύτητα έγκρισης που έχει αργήσει και στο ότι θα είναι λιγότερες οι δόσεις εξ αυτού. Προφανώς γίνεται προσπάθεια και πρέπει να γίνει προσπάθεια, γιατί μιλάμε για συνθήκες φύλαξης μείον 70, κάτι που είναι ακραίο και δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, αλλά από εκεί και πέρα θέλει ένα, όπως το πάει, ένα πολύ καλά οργανωμένο πρόγραμμα για να μπορέσει να διανεμηθεί και να γίνει και με τον τρόπο που πρέπει, ανάλογα με τις ομάδες που θα προηγηθούν. Και να μην υπάρχουν παρενέργειες, γιατί θα υπάρχει ο φόβος μετά διακοπής του εμβολιασμού της όλης διαδικασίας. Αυτό είναι μια, προφανώς. Ναι. Κάποιες παρενέργειες μικρές από ό,τι ακούω θα έχει, αλλά μπροστά στο όφελος δεν είναι. Οι παρενέργειες αυτές είναι μικρές. Το 21 πώς το βλέπετε, Δήμαρχε, τη χρονιά αυτή? Αν υπάρξει ο εμβολιασμός και μπορέσουμε να κινηθούμε και να κινηθεί η οικονομία, θα πάει καλύτερα. Αλλιώς θα παραμείνουμε για κάποιο μεγάλο διάστημα με προεξάρχον θέμα την υγεία. Ναι. Θα πάει δηλαδή πώς πήγε το 20. Πού να ξέρω τώρα. Ναι. Θα είναι. Δύσκολα. Κάνε με, λέει, πώς το λέει. Να είμαι ένα μάγος μόνο θα το μάγευα. Κανείς δεν ξέρει και είναι κάτι το οποίο είναι... Ή να είχα τίποτα θεϊκές ικανότητες. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Όλοι πιθανολογούν όταν απαντάνε σε αυτή την ερώτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να μας πείτε και τις ευχές σας για τις μέρες αυτές. Τις ευχές μου μόνο, τις ευχές μου. Υπομονή και ψυχραιμία και προσοχή, μεγάλη προσοχή για να μην έχουμε τίποτα προβλήματα υγείας. Αυτό που είναι το βασικότερο όλων. Εξάλλου τι είναι, οι ευχές τι λέμε, χρόνια πολλά και καλά, αυτά δεν λέμε. Αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε, τουλάχιστον να μην πάμε από τον κορονοϊό. Και μην παρασυρθούμε αυτές τις ημέρες που θα θέλουμε έτσι να βγούμε ή να πάμε σε σπίτια άλλα. Έτσι, και εννοείται. Δεν τηρήσουμε τα μέτρα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά να έχουμε και όλα καλά και με το νέο έτος θα έχουμε και ευκαιρία να τα πούμε. Και σε όλους τους ακροατές είπαμε χρόνια πολλά και καλά μαζί. Και καλά. Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας.